Πρώτη συνταγή για σήμερα, porridge. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι ελάχιστα υλικά, αγάπη και να ξέρετε τι κάνετε. Πάμε να δούμε την κάρτα μας. Για το porridge θα χρειαστούμε 140 γραμμάρια βρώμη, 600 γραμμάρια γάλα, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1/3 από ένα κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ και αλάτι. Για το σερβίρισμα, πράσινα μήλα, κόκκινα μήλα, μπανάνα, blueberries, raspberries, μέλι και δυόσμο. Και πάμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για το porridge. Το porridge, να σας πω και εγώ πρώτη φορά, το δοκίμασα όταν πήγα και δούλεψα στην Αγγλία. Ουσιαστικά κάθε μέρα ετοίμαζα porridge στο πρωινό. Είναι πάρα πολύ κλασικό, πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ ιδιαίτερο και μπορεί να χαρακτηρίσουμε το porridge με ό,τι γεύση θέλουμε. Πραγματικά μόνο η φαντασία μας μπορεί να περιορίσει αυτή τη συνταγή. Τα βασικά μας υλικά είναι αυτά τα δύο. Οπότε ουσιαστικά το porridge γίνεται με βρώμη και με γάλα. Το γάλα που θα χρησιμοποιήσουμε μπορεί να είναι είτε χαμηλών λιπαρών είτε πλήρες. Απλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γάλα. Παραδοσιακά γίνεται με γάλα. Βέβαια, τελευταία είναι η τάση το porridge να γίνεται ακόμα και με νερό. Για κάποιους που έχουν δυσανεξία στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μπορείτε να το κάνετε και με νερό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επίσης, μπορείτε να βάλετε γάλα σόγιας, γάλα αμυγδάλου ή ό,τι άλλο ρόφημα θέλετε για να αποφύγετε να βάλετε το γάλα στην κανονική του μορφή. Δηλαδή, δουλεύει σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάντα όταν φτιάχνουμε porridge είναι η βρώμη που θα χρησιμοποιήσουμε. Θέλω να δείτε τη βρώμη. Η βρώμη μοιάζει σαν σπασμένη. Ουσιαστικά αυτή η βρώμη είναι αποφλοιωμένη. Είναι η καλύτερη βρώμη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε porridge. Γιατί? Γιατί άμα πάρουμε τη βρώμη με τη φλούδα, θα χρειαστεί πάρα πολύ ώρα, θα χρειαστεί αρκετό ανακάτεμα και θα μας δυσκολέψει τη ζωή. Βέβαια, γενικά η φλούδα έχει περισσότερες φυτικές ίνες, οπότε σε περίπτωση που προσέχετε περισσότερο τη διατροφή σας, πρέπει να κάνετε περισσότερη υπομονή και να κάνετε τη βρώμη περισσότερη ώρα στο τηγανάκι. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή χρόνο για το πόση ώρα χρειάζεται το porridge για να γίνει, γιατί εξαρτάται καθαρά από τη βρώμη που θα χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει βρώμη που απλά ρίχνω μέσα το γάλα και κατευθείαν δένει, γιατί είναι σχεδόν σπασμένη, οπότε κατευθείαν χυλώνει και γίνεται έτοιμη για να την καταναλώσουμε. Υπάρχει βρώμη που χρειάζεται και 10 και 15 λεπτά βράσιμο μέχρι που να μπορέσει να γίνει. Το πιάσαμε αυτό? Κατανοητότατο? Τέλεια. Υπάρχει επίσης και μία άλλη εναλλακτική, εκτός από το κατσαρολάκι που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα, να χρησιμοποιήσουμε το φούρνο μικροκυμάτων. Η διαδικασία είναι 10 φορές πιο απλή. Απλά ρίχνουμε γάλα μέσα στη βρώμη, πετάμε μέσα στα μικροκύματα με μεμβράνη και κατευθείαν το porridge μας γίνεται μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Αλλά επειδή ξέρω ότι υπάρχει πολλής κόσμος που είναι κατά του microwave, εγώ θα σας δείξω κατευθείαν τη διαδικασία πάνω στο κατσαρολάκι και να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Συγγνώμη για την μακροσκελή μου εισαγωγή, αλλά όντως ήθελα να σας εξηγήσω τα πάντα για το porridge, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν καθόλου παρεξηγήσεις. Χρειαζόμαστε ένα κατσαρολάκι και έτσι όπως είναι, ανάβουμε τη φωτιά μας και η φωτιά μας πρέπει να είναι χαμηλή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε νεράκι δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά με το γάλα, επειδή το γάλα καίγεται στο κατσαρολάκι, πρέπει η φωτιά μας να είναι χαμηλή. Οπότε τι θα κάνω, θα ρίξω τη βρώμη μου μέσα και για αρχή θα ρίξω γάλα ίσα ίσα να συμπληρώσω και να καλύψω τη βρώμη μου. Τώρα, το γάλα το αφήνω ακριβώς από δίπλα και ακριβώς όπως θα έκανα σε ένα ριζότο, θα κάνω και στο porridge μου. Ουσιαστικά θα ανακατεύω, θα περιμένω να απορροφηθεί το γάλα, να δέσει το μείγμα μου, δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε σχεδόν καθόλου κομματάκια βρώμης μέσα. Πρέπει να λιώσει τελείως και να γίνει χυλός. Οπότε αυτή η διαδικασία θα πάρει τουλάχιστον 4-5 λεπτάκια. Καλό θα ήταν το γάλα να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί με ένα παγωμένο καταλαβαίνετε ότι θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα. Και το γάλα που θα προσθέσετε στη συνταγή είναι σχετικό. Τα γραμμάρια που σας έχω δώσει είναι τα γραμμάρια που θα χρησιμοποιήσω εγώ με αυτή τη βρώμη που χρησιμοποιώ. Οπότε εσείς μπορεί να χρησιμοποιήσετε λίγο παραπάνω γάλα ή λίγο λιγότερο γάλα αναλόγως με τη βρώμη. Πολύ θεωρία, συγγνώμη πάρα πολύ που σας ζαλίζω, αλλά όντως θέλω να καταλάβετε ακριβώς τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Και ο χυλός μας έχει αρχίσει να γίνεται. Η περιοχή προέλευσης της βρώμης θεωρείται η Δυτική Ασία. Αρχαιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι σε αυτό το σημείο του πλανήτη βρέθηκε βρώμη που χρονολογείται περίπου στο 2000 π.Χ., ενώ στη Δύση φαίνεται να εξαπλώθηκε γύρω στο 1500 π.Χ. Για τους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους, για πολλούς αιώνες θεωρούνταν κατώτερο είδος δημητριακού, ενώ οι κάτοικοι της Σκωτίας, της Ιρλανδίας και των Σκανδιναβικών χωρών τη χρησιμοποιούσαν στη διατροφή τους από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Η βρώμη, ξέρετε πόσο θρεπτικό προϊόν είναι και με αυτή τη μορφή, επειδή το σιγοβράζουμε, είναι και πιο εύκολο.
εύκολο απορροφήσιμο από το στομάχι. Δηλαδή, όντως, κατευθείαν το τρώμε και μας δίνει ενέργεια. Με μία μαρίς πρέπει να ανακατεύουμε. Αν πάρετε ξύλινη κουτάλα, γενικά υπάρχει περίπτωση να κολλήσει το μείγμα. Οπότε, με το που απορροφήσει τελείως το γάλα, το μείγμα μου, τι κάνω. Θα προσθέσω λίγο ακόμα γαλατάκι. Ξαναλέω ότι όλη η διαδικασία γίνεται και με νερό. Λοιπόν, θα βάλω μία πρέζα αλάτι. Εδώ. Και θα ρίξω λίγο βανίλια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σιρόπι βανίλιας, άμα δεν έχετε βανίλια και έχετε βανιλίνη, θα βάλετε μία κάψουλα μέσα. Και κοιτάξτε εδώ, άρχισε ήδη να μεταμορφώνεται και να λιώνει τελείως η βρώμη μου. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά να έχει σαν σύσταση το πόριτς μας είναι η σύσταση που έχει το ριζόγαλο. Θέλουμε να σφίξει, οπότε δεν βάζουμε γάλα όλη την ώρα και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα σφίξει. Βάζουμε γάλα σιγά σιγά. Κοιτάξτε εδώ, καθώς ανακατεύω με τη σπάτουλα, σπάω και εγώ τη βρώμη εδώ. Γι' αυτό το λόγο, ο τρόπος που κάνουμε το porridge κανονικά στο κατσαρολάκι είναι ασυναγώνιστος. Δουλεύει και στα μικροκύματα το ίδιο ακριβώς πράγμα, δηλαδή να βάλουμε, να ζεστάνουμε και να σφίξει το μείγμα, αλλά δεν θα μας δώσει αυτή την υφή που θα μας δώσει τελικά το κατσαρολάκι και η μαρίς καθώς ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ. Το slow cooking γενικά το θέλουμε σε κάτι τέτοιες συνταγές. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο, όντως, για κάποιον μπορεί το porridge να ήταν έτοιμο. Μπορεί να κρατάει λίγο, αλλά μπορεί να του αρέσει. Εγώ θα ήθελα να είναι λίγο πιο μαλακό, οπότε θα προσθέσω μία τελευταία δόση από γάλα. Εδώ, θα περιμένω να απορροφηθεί, συνεχίζω το ανακάτεμα και θα πάρω δίπλα μου το μέλι και τα μυρωδικά μου. Εδώ, αυτό το σημείο είναι τέλειο. Κοιτάξτε εδώ, πάρω ένα κουταλάκι να δοκιμάσω. Εδώ. Τέλειο. Τέλειο. Βγάζει μπουρμπουλήθρες, το βλέπετε. Έχει βράσει το μείγμα μου, οπότε σβήνω τη φωτιά. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το μέλι. Το μέλι είναι σχετικό. Μπορεί να μην βάλετε και καθόλου άμα δεν θέλετε. Μπορείτε να βάλετε λίγο, μπορείτε να βάλετε πολύ. Εγώ σε αυτήν τη συνταγή θα βάλω περίπου 2 κουταλιές σούπας μέλι. Άμα είστε vegan μπορείτε να βάλετε maple syrup ή μπορείτε να βάλετε golden syrup. Κάποιο άλλο σιρόπι που σας αρέσει. Γενικά με το που ρίξουμε το μέλι το μείγμα μας αραιώνει λίγο. Αλλά δεν μας πειράζει γιατί καθώς περνάει η ώρα θα σφίξει πάλι. Και από εκεί και πέρα. Είναι σχετικό το τι γεύση θέλετε να βάλετε. Θέλετε να βάλετε σοκολάτα, μπορείτε να βάλετε μέσα σοκολάτα και να κάνετε ένα σοκολατένιο πόριτς. Θέλετε να βάλετε λίγο κανέλα, ρίχνετε λίγο κανέλα, που η κανέλα είναι το πιο κλασικό μπαχαρικό που ρίχνουμε στο πόριτς, του πάει πάρα πολύ μαζί με το μέλι και μας αρέσει πάρα πολύ. Θέλετε να το κάνετε λίγο πικάντικο, μπορείτε να βάλετε και ελάχιστη σκόνη τζίντζερ, εδώ. Βέβαια, ο συνδυασμός τζίντζερ, κανέλα, μέλι είναι κάτι κλασικό, κάτι που δουλεύει πάντα, μας αρέσει πάρα πολύ. Αλλά όλα αυτά που σας έδειξα τώρα είναι προαιρετικά. Έχει να κάνει καθαρά με το γούστο σας. Τώρα, το porridge μας είναι έτοιμο. Συγκλονιστικό, πανεύκολο, δεν θα σας πάρει παραπάνω από 5 λεπτά. Στα μικροκύματα αυτό το μείγμα θα ήθελε περίπου 2-2,5 λεπτά. Γίνεται μπαμ μπαμ. Έχω σοκολάτα εδώ, να βάλουμε ή όχι. Ναι. Θα πάμε healthy, δεν θα βάλουμε. Την αφήνω στην άκρη. Σε περίπτωση που θέλαμε να βάλουμε, τι θα κάνουμε. Σπάμε κομματάκια, ανακατεύουμε σε αυτό το σημείο και γίνεται σοκολατένιο το porridge μας. Οπότε, ό,τι και να βάλουμε από πάνω είναι υπερβολή. Η σοκολάτα έχει κερδίσει όλα. Αν βάλουμε φρούτα, μπορούμε να βάλουμε μόνο κόκκινα μούρα για να κάνει την αντίθεση και να μας αρέσει. Από εκεί πέρα δεν βάζουμε άλλα φρούτα. Οπότε, με σοκολάτα μέσα γίνεται σοκολατένιο. Χωρίς σοκολάτα και έτσι όπως το κάνουμε εμείς, γίνεται πολύ απλά. Εδώ θα ρίξω όλο το porridge σε ένα μπολάκι. Καλά, αυτό είναι μερίδα για δύο όπως καταλαβαίνετε. Εδώ. Και πάμε να το κάνουμε ωραίο και σεξι. Πώς το κάνουμε ωραίο και σεξι, θέλω λίγα μούρα από το ψυγείο. Εδώ. Θέλω ένα ξύλο κοπής. Εδώ. Μία μπανάνα, ένα μιλαράκι πράσινο, ένα κόκκινο. Το κάνουμε πολύ σεξι, θα δείτε. Δεν θέλω πολύ. Και πράσινο μήλο, εδώ. Λίγα μιλαράκια από πάνω. Δεν χρειάζεται να το κάνετε υπεργκουρμέ. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Λίγα φρούτα θέλουμε, δεν θέλουμε να το παρακάνουμε. Εδώ. Φτάνει το μήλο. Θα αφήσω εδώ στην άκρη. Το φάω τον πολύ. Λίγο πράσινο μήλο. Εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πιστέψτε με αλήθεια, δεν υπάρχει κάτι πιο θρεπτικό που μπορείτε να φάτε για πρωινό. Λίγο μπανάνα. Εδώ. Εννοείται πως εδώ πέρα βάζετε ό,τι φρούτα έχετε στο σπίτι σας. Δεν το συζητώ. Δεν είναι απαραίτητο να βάλετε αυτά που βάζω κι εγώ. Πορτοκάλια, αχλάδια, ακόμα και καρπούζι το καλοκαίρι και με πόρι θα μπορούσατε να βάλετε. Απλά ο κλασικός συνδυασμός πάντα του porridge είναι αυτά τα υπέροχα
μούρα, blueberries και γενικά οτιδήποτε σε μούρα υπάρχει. Εδώ και εδώ. Και τώρα, αυτό που θα προσθέσω είναι λίγο μελάκι από πάνω. Εντάξει, εδώ δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό. Από κάτω το porridge είναι σχετικά άγλυκο. Βάλαμε ελάχιστο μέλι. Ουσιαστικά όλη τη γλυκύτητα θα την πάρουμε 100% από τα φρούτα μας, που τα φρούτα μας έχουν φυσική ζάχαρη, τη φρουκτόζη. Και το λίγο μελάκι που θα ρίξουμε από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Άμα θέλετε να προσθέσετε και κάποιους ξηρούς καρπούς, μπορείτε. Έχω εδώ φουντούκια και καρύδια. Αν και η πρωτεΐνη που θέλουμε στο γεύμα μας είναι αρκετή από τη βρώμη που έχουμε εδώ πέρα, σε περίπτωση που θέλετε έξτρα πρωτεΐνη, μπορείτε να προσθέσετε και λίγους ξηρούς καρπούς. Εγώ δεν θα βάλω, αλλά θέλω να βάλω λίγο δυόσμο. Δηλαδή, όντως, αυτό το πρωινό είναι τόσο εντυπωσιακό. Δηλαδή, το βγάζεις αυτό σε ένα τραπέζι. Τι άλλο πραγματικά θα θέλατε από ένα πρωινό? Τα έχει όλα και συμφέρει. Για το porridge βάζουμε τη βρώμη και το μισό γάλα σε κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να απορροφηθεί το γάλα. Προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα σε δόσεις, βάζουμε αλάτι, τη βανίλια και ανακατεύουμε για 4 με 6 λεπτά μέχρι να μαλακώσει καλά η βρώμη. Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι, την κανέλα και το τζίντζερ. Βάζουμε σε πιάτο και σερβίρουμε με φρούτα της αρεσκίας μας, μέλι και δυόσμο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κοιτάξτε εδώ. Κάποιες φορές, όντως, όταν πεινάς και ξέρεις ότι αυτό που τρως είναι τόσο θρεπτικό και τόσο υγιεινό, σου ανοίγει περισσότερο την όρεξη. Άντε, γεια. Και είναι ένα πρωινό, θρεπτικότατο, πανεύκολο, και θα σε κρατήσει για όλη την υπόλοιπη ημέρα.